Ακριβώς. Χθες το μεσημέρι ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις κάποιων μαρτύρων, μεταξύ αυτών επιζώντες και συγγενείς θυμάτων, στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας δίκης για την τραγωδία στο ΜΑΤΙ, η οποία διεξάγεται στο Τριμελές εφετείο Αθηνών. Σε κλίμα έντονη συναισθηματικής φόρτισης, οι μάρτυρες έκαναν λόγο για ανυπαρξία κρατικών υπηρεσιών, δημοτικών αρχών και απουσία στοιχειώδους ενημέρωσης και οργάνωσης από όλους τους αρμόδιους λειτουργούς. Γεγονός που την τραγική εκείνη μέρα, Κώστα, στήχησε την ζωή σε 104 συνανθρώπους μας. Την 23η Ιουλίου του 2018. Μεταξύ των μαρτύρων, μία γυναίκα Ιρλανδικής καταγωγής, η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα μαζί με τον σύζυγό της για γαμήλιο ταξίδι, επέλεξαν να διαμείνουν σε κατάλημα στο ΜΑΤΙ και το μοιραίο απόγευμα βρέθηκαν περικυκλωμένοι από την πύρινη Λέλαπα. Η ίδια ως εγκαυματίας μίλησε για τα τραύματα που έχει υποστεί σε αρκετά σημεία του σώματός της, τα οποία είναι εμφανή και την ταλαιπωρούν μέχρι και σήμερα. Αλλά να σου πω ότι περιέγραψε και με ένα συγκλονιστικό τρόπο την στιγμή που ο σύζυγός της μπροστά στα μάτια της τυλίχτηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του και η τελευταία του κουβέντα να είναι ένα γιατί. Στην συνέχεια να σου πω ότι κατέθεσε ένας μάρτυρας ο οποίος έχασε στην φωνική πυρκαγιά την σύζυγό του, ο οποίος να σου πω ότι είπε μεταξύ άλλων: «Ο θόρυβος ήταν τόσο κοφαντικός που ακόμα και σήμερα υπάρχει στο κεφάλι μου. Η φετινή φωτιά ξύπνησε μνήμες και δεν σε αφήνει να ζεις», φυσικά αναφερόμενος στην φωτιά που ξέσπασε λίγο καιρό πριν στον Βαρνάβα. «Μετά την κοίμηση της σύζυγου μου ξεκίνησε ο Γολγοθάς μου», ενώ η τελευταία μαρτυρία ήταν αυτή μιας πολυεγκαυματία, η οποία κυριολεκτικά, Κώστα, με βουρκωμένα μάτια παρακολούθησα την δίκη και την άκουσα πολύ προσεκτικά. Είπε μεταξύ άλλων ότι ήμασταν εκεί μόνοι μας μέσα στην κόλαση του Δάντη, γιατί δεν μας είπαν να φύγουμε. Αν μας είχαν ενημερώσει και εμάς έστω και μισή ώρα νωρίτερα, θα ήμασταν όλοι σε θέση ασφαλείας. Ενώ αναφερόμενοι στον τότε 5,5 ετών γιο της, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια ήταν ο νεότερος σε ηλικία εγκαυματίας της τραγωδίας, είπε ότι «Το παιδί μου έπεσε κάτω και άρχισε να καίγεται η πλάτη του. Έκλαιγε και ούριαζε. Μαμά μου καίγομαι, μαμά μου θα πεθάνω, μαμά μου σώσε με». Είναι μια πραγματικά ανατριχιαστική κατάθεση ψυχής, θα σου έλεγα εγώ, ενώ στην συνέχεια είπε ότι έχει περάσει 6 χρόνια με απίστευτο αγώνα και ταλαιπωρία, κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν για να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό που έχει συμβεί. Και συμπλήρωσε ότι θα είναι και αυτός και εγώ ισαί ασθενείς. Έχουμε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη. Ήταν κάποιες από τις πραγματικά ανατριχιαστικές μαρτυρίες που κατάφερα και εγώ να συγκεντρώσω και να σας μεταφέρω εδώ. Πραγματικά, ανατριχιαστικά όσα μας μεταφέρεις από τις καταθέσεις, τις μαρτυρίες στην αίθουσα λοιπόν του δικαστηρίου. 103 ψυχές που βρήκαν το θάνατο με αυτόν τον δραματικό τρόπο αναζητούν φυσικά ακόμα δικαίωση. Έχουν περάσει 6 χρόνια από την τραγωδία στο ΜΑΤΙ. Θυμίζουμε ότι ακόμα λείπουν 2 χρόνια για ποιο πράγμα, λείπουν 2 χρόνια για την παραγραφή. Μέσα στην επόμενη διετία, αλλά το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι του 2026, πρέπει να έχει λήξει όλο αυτό δικαστικά. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί οριστικά, να έχει βγει και αμετάκλητα απόφαση, αλλιώς παραγράφονται οι όποιες ευθύνες υπάρχουν. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη το γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς αυτό και θα πράξει τα δέοντα.